Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε στήθος κοτόπουλο με λαχανικά. Εδώ έχουμε στήθος, κρεμμύδι, καρότο, πιπεριές, αλάτι, πιπέρι, σόια, ξύδι βαλσάμικο. Εδώ έχουμε και κρέμα βαλσάμικο. Το κοτόπουλο θα το κόψουμε κομματάκια. Περίπου τέτοια κομματάκια. Και πράσινο πιπέρι ψιλοκομμένο. Όχι, η κυρία Ελένη να με βοηθήσει. Έχω και βοηθό. Στη κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο. Το λάδι ζεστάθηκε και βάζουμε μέσα στη κατσαρόλα το στήθος. Το ανακατεύουμε καλά. Και κλείνουμε το καπάκι. Την εστία τη χαμηλώνουμε λίγο. Κάπου κάπου ανοίγουμε το καπάκι και το ανακατεύουμε. Συμπληρώνουμε το κρεμμύδι. Κλείνουμε το καπάκι. Σε 2 λεπτά και βάζουμε το καρότο. Ήρθε η ώρα να βάλουμε καρότο.
κλείνουμε το καπάκι. Ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε τις πιπεριές. Να φάμε και εμείς το μεσημεριανό. Βάζουμε κρέμα βαλσάμικο. Σάλτσα σόιας. Ξύδι βαλσάμικο. Αλάτι ο καθένας όσο αγαπάει. Βάζουμε και μαύρο πιπέρι. Η σόγια έχει ήδη αλάτι μέσα. Τώρα θέλει ένα καλό ανακάτημα. Κλείνουμε το καπάκι και περιμένουμε. Το ανακατέψαμε και συμπληρώνουμε κρέμα βαλσάμικο. Συμπληρώνουμε και σόια. Για να δώσει χρώμα. Πάλι ένα ανακάτημα και θα περιμένουμε μέχρι να γίνει. Βάλαμε να βράσει το ριζάκι να συνοδεύσει μαζί με το κοτόπουλο. Αντί για ριζάκι μπορείτε να βάλετε νούτελς ή βραστές πατάτες. Ο καθένας ό,τι αγαπάει. Όπου να είναι έτοιμο. Αυτό ήταν το σημερινό μας πιάτο. Στήθος κοτόπουλο με ριζάκι. Είναι πολύ νόστιμο. Εδώ έχουμε την καυτηρή σάλτσα. Είναι πολύ καυτηρή. Όταν λέω καυτηρή, καυτηρή. Κάποιοι δεν το αντέχουνε. Εμένα μου αρέσει. Πολύ νοστιμό πιάτο. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι. Θα έχουμε πολλά και διάφορα. Ωραία σάλτσα. Πολύ καυτηρή. Από σκλαβινίτη. Οπότε εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, καλό υπόλοιπο σε όλους.